Και πάμε να υποδεχθούμε την Έφη Τριήρη να μας πει τα τελευταία διεθνή οικονομικά γεγονότα, αφού σας ενημερώσω ότι η Ιαπωνία, ο Νικέι, πριν από λίγο έκλεισε ο Νικέι με μικρά κέρδη, 0,19% και σκαρφάλωσε στις 38.070 μονάδες. Έφη, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε, Ανέστη, πάλι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με την έκθεση που δημοσιοποίησε χθες το Fiscal Monitor. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα υψηλά χρέη και τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα στις κορυφαίες οικονομίες του πλανήτη. Φωτογραφίζει την Αμερική και την Κίνα και λέει ότι αυτές οι δύο οικονομίες θα συμβάλλουν περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες οικονομίες του πλανήτη στην αύξηση του παγκόσμιου χρέους την επόμενη πενταετία. Επίσης, αναφέρεται στα μεγάλα ελλείμματα των προϋπολογισμών αυτών των δύο οικονομιών. Η Αμερική θα παρουσιάσει ένα έλλειμμα 7,1% μέχρι το 2025 και η Κίνα, αυτό είναι 3 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο των υπόλοιπων ανεπτυγμένων οικονομιών. Και η Κίνα θα παρουσιάσει ένα έλλειμμα της τάξης του 7,5% μέχρι το 2025. Επίσης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες αμερικανικές δαπάνες, γιατί αυτές προκαλούν πρόβλημα για πολλές οικονομίες του πλανήτη. Πώς δημιουργείται το πρόβλημα? Οι υψηλές δαπάνες της Αμερικής, οι υψηλές δημόσιες δαπάνες, διατηρούν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα γιατί τροφοδοτούν συνεχώς πληθωρισμό. Τα επιτόκια τροφοδοτούν την άνοδο του δολαρίου, το οποίο δολάριο πιέζει τα υπόλοιπα νομίσματα του πλανήτη και έτσι ανεβαίνουν οι τιμές των εμπορευμάτων διότι αποτιμώνται σε δολάρια και ανεβαίνουν βέβαια και τα χρέη των χωρών που είναι σε δολάρια. Οι χώρες κινδυνεύουν περισσότερο, οι χώρες που έχουν δανειστεί σε δολάριο. Επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλεί τις κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο να τιθασεύσουν τις δημόσιες δαπάνες τους και να δημιουργήσουν δημοσιονομικά αποθέματα για να μπορούν να τα έχουν ως ανάχωμα σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο αυτό είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηριστικά λέει το Ταμείο, γιατί είμαστε σε έτος εκλογών και φέτος έχουμε εκλογές ρεκόρ. 82 χώρες, Ανέστη, έχουν ήδη κάνει εκλογές ή θα κάνουν εκλογές τους επόμενους μήνες και αυτές οι 88 χώρες φιλοξενούν το μισό περίπου πληθυσμό του πλανήτη. Και εκλογές με λιτότητα δεν πάνε μαζί, διότι όταν έχουμε εκλογές οι κυβερνήσεις τείνουν και να δαπανούν περισσότερα και να φορολογούν λιγότερο. Και σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία τα οποία επικαλείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα ελλείμματα τείνουν να ξεπερνούν τις προβλέψεις κατά 0,4% σε έτος εκλογών. Επίσης, στις ανεπτυγμένες, οι ανεπτυγμένες χώρες πλην των ΗΠΑ έχουν δαπάνες αυτή τη στιγμή αυξημένες κατά 3% από τα επίπεδα του 2019 και οι αναπτυσσόμενες ή οι αναδυόμενες οικονομίες πλην της Κίνας έχουν αυξημένες δαπάνες από τα επίπεδα του 2019 κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τι προτείνει τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την αντιμετώπιση του μεγάλου χρέους, των ελλειμμάτων και για την τιθάσευση των δημοσιονομικών δαπανών? Για τις ανεπτυγμένες οικονομίες προτείνει να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, ειδικά στα συστήματα υγείας και συντάξεων, υπογραμμίζει το δημογραφικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο που πρέπει να, γι' αυτό και οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα και προτείνει επίσης και τη φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων, των κερδών που θεωρούνται υπερβάλλοντα. Αυτά που ξεπερνούν, όπως έχουμε πει, τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Και για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες προτείνει να βελτιώσουν τα φορολογικά τους έσοδα και τα φορολογικά τους συστήματα, ούτως ώστε να επεκτείνουν τη φορολογική τους βάση.
Να πω, Ανέστη, ότι το παγκόσμιο χρέος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από το 93% του παγκόσμιου ΑΕΠ που ήταν πέρυσι, αναμένεται να αυξηθεί κοντά στο 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.